Φίλες και φίλοι του telesport.gr, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Σταύρος Βενέτης του ΕΓΑΛΕΟ. Θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι μας τον αγώνα ανάμεσα στο ΕΓΑΛΕΟ και τον Πρωτέα Βούλας. Είναι ο τρίτος μεταξύ τους αγώνας για την τέταρτη φάση των play-off του πρωταθλήματος της National League 1, πρώην Β' Εθνικής Κατηγορίας, στον πρώτο της όμιλο. Για να μην τα μπερδεύετε, είναι ο τελικός της κατηγορίας. Η νικήτρια αυτού του ζευγαριού θα πάρει το απευθείας εισιτήριο για την Elite League Ρίκος Δινάν της επόμενης αγωνιστικής περίοδου 2024-25 και η ιτημένη θα έχει την επιπλέον βάσανο να διεκδικήσει μία θέση μαζί με τις ιτημένες των άλλων δύο ομίλων, των οποίων μία γνωρίζουμε, είναι ο Φίλιππος Βέριας και η άλλη θα προκύψει από, από αυτήν την ομάδα που θα ιτηθεί στο ζευγάρι της Νέα Ρίστ με τα Τρίκαλα. Εδώ το ζευγάρι είναι στο 0-2. Αν θεωρήσουμε γηπεδούχο το ΕΓΑΛΕΟ που είχε πάρει και την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Και αυτό διότι στα δύο παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα η ομάδα του Πρωτέα Βούλας έχει καταφέρει να νικήσει με πολύ διαφορετικό σκορ βεβαίως. Στο παιχνίδι που είχε μεταδώσει το telesport.gr την περασμένη Τετάρτη, το εναρκτήριο μάτς είχε επικρατήσει με ένα πόντο διαφορά η ομάδα του Πρωτέα Βούλας, 73-72. Πολύ πιο εύκολα στη Βούλα, στο γύρο του Ζηνηματά, το Σάββατο, 83-48, σε ένα παιχνίδι βεβαίως που υπήρχαν και διάφορα αγωνιστικά, εξωγηπαιδικά, ας το πούμε έτσι. Το βίντεο του αγώνα φυσικά είναι διαθέσιμο για όποιον θέλει να παρακολουθήσει και να δει. Αυτός είναι ο τρίτος αγώνας μεταξύ τους, άρα αν η ομάδα της Βούλας επικρατήσει και σε αυτό το παιχνίδι, τελειώνει τη σειρά. Αν το ΕΓΑΛΕΟ επικρατήσει, μειώνει σε 1-2 και μεταφέρει τη σειρά στο Γιώργο Γεννηματάς για το τέταρτο παιχνίδι του Σαββάτου. Ένα ακόμα match ball για την ομάδα του Πρωτέα Βούλας. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας είναι η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο ΕΓΑΛΕΟ και μεγάλος υποστηρικτής στο Εναρτάκι Κοτογεύματα. Ο Αλμπίγιανιτς, ο Σταθόπουλος, ο Ηλίας Καραμαλέγκος, ο Πεφάνης και ο Αλμπίγιανιτς, ναι, είναι οι πέντε που ξεκινούν τον αγώνα για την ομάδα του Πρωτέα Βούλας και τον coach Μιχάλη Μιχελάκο. Ο Πρωτέας που αγωνίζεται με τις μπλε εμφανίσεις, το ΕΓΑΛΕΟ, τον οποίον οι οπαδοί βεβαίως παρεμβαίνουν ήδη από τα πρώτα δευτερόλεπτα στον αγώνα εκτοξεύοντας τα γνωστά λευκά χαρτάκια. Είναι ωραία σκηνημένη, η οποία βέβαια θα μας καθυστερήσει κάπως μέχρι να καθαριστεί το γήπεδο. Είναι κάτι που έχει γίνει αρκετές φορές, είναι η αλήθεια, και γι' αυτό υπάρχει ένα... Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και ενισχύσεις έτσι ώστε να γίνει γρήγορα ο καθαρισμός και αποπεράτωση του παρκέ. Τα έχουμε πει πολλές φορές, ύπουλα αυτά τα χαρτάκια και ένα να μείνει, αν δεν προσεχτεί, μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία, τη σωματική ακαιρεότητα των παικτών. Για το ΕΓΑΛΕΟ, ο Δωροντούς, ο Τσορμπατζόγλου, ο Τζάιδας, ο Κυρίτσης και ο Μαλτέσιος είναι οι πέντε εκλεκτοί του Κώστα Σωρότου για να ξεκινήσουν το παιχνίδι.
Ότι φαίνεται θα πάρει αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του παρκέ. Είπαμε τους αγώνες που προηγήθηκαν. Να σημειώσουμε ότι στην κανονική περίοδο, αν έχει κάποια σημασία αυτό, και στα δύο παιχνίδια είχε επικρατήσει το εγάλαιο 81-75 εδώ στο Σταύρος Βενέτης και με 72-66 στην Βούλα. Βεβαίως, όπως μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει, είναι πολύ διαφορετικοί οι αγώνες της κανονικής περίοδου με το play-off. Για να φτάσουν μέχρι εδώ, το εγάλαιο απέκλεισε την ομάδα της Δάφνης με 2-0 νίκες και ο Πρωτέας την ομάδα από την Άξο, τον Άπα στα Φανάρια, με 2-1 νίκες. Διαιτητές, ξεχάσαμε να τους αναφέρουμε, ο κύριος Παπαπέτρου, ο κύριος Μαγκλογιάννης και ο κύριος Παπαδόπουλος. Με την ευχή μας, έτσι να μην χρειαστεί να τους αναφέρουμε άλλη στιγμή. Εμείς αυτό θα κάνουμε ουσιαστικά. Η ομάδα της Βούλας θα κάνει την πρώτη επίθεση μετά τον καθαρισμό του παρκέ. Και ο Βαγγέλης Τζόλος είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα. Καραμαλέγκος. Ο Ηλίας Καραμαλέγκος, γιατί υπάρχει και ο Γιάννης Καραμαλέγκος στην ομάδα. Έχει ξεκινήσει βέβαια στην πεντάδα. Έχουμε το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης από τον Μαλτέσιο. Καραμαλέγκος πάει προς τα μέσα. Τελικά το σούτ έγινε από τον Πεφάνη. Ο Αλμπίγιανης πήρε το rebound. Ο Καραμαλέγκος θα πάει να κάνει ένα drive μόνος του. Με τον Μαλτέσιο προσπάθει. Ακούμπησε την μπάλα ο Τσορμπατζόγλου. Τελικά αυτή κατέληξε out. Και είναι για το εγάλαιο που θα επιτεθεί με πίεση. Έχει δώσει εντολή ο κύριος Μιχελάκος για πίεση και στα 4 τέταρτα κιόλας, ήδη από την αρχή του μάτς. Και ο Αλέξης Κυρίτσης. Με τον Γιώργο Δουρούντου στην πρώτη επίθεση. Προσπαθεί να βγει ο Τσορμπατζόγλου από τα screen, εκεί. Δέχτηκε το φάουλ μακριά από εκεί που παίζονταν η μπάλα. Δεν υπάρχει σκορ ακόμα. Στα πρώτα 50 δευτερόλεπτα. Ο Κυρίτσης από την τελική γραμμή. Μαλτέσιος μακριά. Τσορμπατζόγλου τα 7,5 μέτρα. Και πάλι ο Κυρίτσης με τον Σταθόπουλο πρώτο παίκτη πάνω του. Ο Κυρίτσης προσπάθησε με τον Αλμπίγιανιτς. Από τα χέρια του παίκτη του Πρωτέα η μπάλα έξω, μένουν 3 δευτερόλεπτα για το εγάλαιο να ολοκληρώσει την επίθεση. Ο Δουρουντούς, ο Τζάιδας κατάφερε, πέρασε και ευστόχησε με τη λήξη του χρόνου. Άνοιξε το σκορ για την ομάδα του εγάλαιο, 2-0. Ο Πεφάνης με τον Ηλία Καραμαλέγκο και ο Τζόλος. Πάσα στον Αλμπίγιανιτς, αυτός ωραία έκανε τα βήματα που έπρεπε χωρίς παράβαση και ισοφάρισε. Από τον Δουρουντού στον Τσορμπατζόγλου. Κυρίτσης
Ωραία, ο Μαλτέσιος έβαλε το σώμα του, δεν τα κατάφερε βέβαια να ευστοχίσει και ο Τζόλος. Ηλίας Καραμαλέγκος πατούσε τη γραμμή και γι' αυτό χρεώνεται δίποντο το σούτ του που ήταν από τα 6,5 μέτρα θα μπορούσαμε να το πούμε, δεν έχουμε μέτρο αλλά προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. 2-4 μπροστά ο Πρωτέας, μια άλλη προσπάθεια από τον Τσορμπατζόγλου, άστοχη υποπίεση. Πρωτέας με τον Αλμπίγιανιτς από την κορυφή της ρακέτας, εύστοχος. Και 2-6. Ο Δουρουντούς με τον Τσορμπατζόγλου. Ο Μαλτέσιος θα γυρίσει, το ζήγησε και το έβαλε ο Γιάννης Μαλτέσιος. Μια κίνηση χαρακτηριστική του παίκτη. Πεφάνης πάει γρήγορα, ωραία η πάσα στον Αλμπίγιανιτς και αυτός λέει ευχαριστώ για το δώρο. 6 στους 8 πόντους από τον Πρωτέα. Από τα χέρια του Αλμπίγιανιτς. Και 4-8. Από τον Δουρουντού στο out με τον Μαλτέσιο θα επιτεθεί το εγάλεο. Πάλι με τον Αλμπίγιανιτς. Ζευγάρι. Κυρίτσης βρίσκει ισορροπία και μειώνει σε 6-8. Φάνης και πάλι βγάζει προς τα έξω στον Παλαιοχωρίτη που πέρασε την πεντάδα του Πρωτέα. Ο Τζόλος, ωραίο drive από αυτά που συνηθίσει και σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Πήγε το σκορ στο 6-10 με το πρώτο του καλάθι. Δουρουντούς με τον Τσορμπατζόγλου. Προσπάθησε ο Πεφάνης να κλέψει την μπάλα από τον Τζάιδα. Τελικά ο Τζάιδας με τον Τσορμπατζόγλου. Συνεργάζονται οι δυο τους. Τζάιδας στο σούτ. Μαλτέσιος στο rebound το επιθετικό. Και Δουρουντούς. Τσορμπατζόγλου από τις 45 μοίρες. Πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι από τα χέρια του Γιάννη Τσορμπατζόγλου. 9-10. Ενώ στην γρήγορη επίθεση που προσπάθησε να κάνει ο Πρωτέας Βούλας είχαμε το καταλογισμό φάουλ στον Τζάιδα. Αλμπίγιανιτς με τον Μαλτέσιο. Ωραία ξέφυγε, δεν τελείωσε καλά όμως. Το rebound από τον Τσορμπατζόγλου και ο Δουρουντούς τώρα. Τζάιδας πηγαίνει κοντά στο καλάθι για να αποκτήσει παραπάνω αβαντάζ με αντίπαλο τον Παλαιοχωρίτη. Τελικά όμως χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Το είναι το δεύτερο φάουλ του Τζάιδα στο πεντάλεπτο. Ανάλογο πρόβλημα βεβαίως είχε και ο κύριος Μιχελάκος προηγουμένως με τον Ηλία Καραμαλέγκο να χρεώνεται γρήγορα δύο φάουλ και να αποσύρεται για να μπει στη θέση του Παλαιοχωρίτης που είπαμε. Και εδώ υπήρξε παρέμβαση από τον Κώστα Σωρότο. Με τον Ολύμπιο να περνάει στην θέση του Τζάιδα. Τζόλος πάει προς τα μέσα. Τελικά ο Πεφάνης, ωραία η πάσα. Ο Παπαγεωργόπουλος πέρασε και αυτό στο μάτς, δεν κατάφερε. Ευρισκόμενος κάτω από το καλάθι να ευστοχίσει. Μπήκαμε στο δεύτερο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Κυρίτσης βρίσκει ανοιχτό το διάδρομο και ευστοχή βέβαια. Έχει βάλει και πολύ πιο δύσκολα ο
Αλέξης Κυρίτσης. 11-10 το Εγάλεο μπροστά. Παλαιοχωρίτης με τον Παπαγεωργόπουλο και Τζόλος. Βρίσκει ισορροπία, δεν τα καταφέρνει όμως. Και ο Δουρουντούς πάει γρήγορα. Τρέχει ο Κυρίτσης πρώτος στον εφηβιασμό. Ολύμπιος από τις 45 μοίρες, δεν τα καταφέρνει. Ο Κυρίτσης πάει για το rebound. Ο Τζόλος σε καλύτερη θέση. Δεν ήταν ο Τζόλος, ήταν ο Παλαιοχωρίτης. Ο Τζόλος είναι τώρα που έχει την μπάλα. Ο Τζόλος προσπαθεί μόνος του. Κέρδισε το φάουλ. Πέταξε και την μπάλα προς το καλάθι, μήπως. Και τα καταφέρει. Τελικά θα εκτελέσει δύο βολές. Βέβαια, το φάουλ το πρώτο από τον είναι Ολύμπιο. Δύο βολές για τον Βαγγέλη Τζόλο. Και κάνει ένα επικό μάτς με 37 πόντους στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, την οποία βέβαια το Εγάλεο είχε επικρατήσει. Πρώτο σκόρερ ήταν και στο δεύτερο παιχνίδι που είχε δώσει ο Πρωτέας εδώ. Το πρώτο νικηφόρο για τον Πρωτέα την περασμένη Τετάρτη. Με λιγότερους από τους μισούς πόντους βέβαια, 16. Αν το ρωτήσει κανείς, φαντάζομαι ότι από το δεύτερο παιχνίδι θα ήταν περισσότερο ευχαριστημένος. Εδώ ευστόχησε στη μία βολή και ισοφάρισε 11 όλα. 3,5 λεπτά μένουν. Ολύμπιος με τον Κυρίτσι που στέκεται και τα κατάφερε να ευστοχίσει σε τρίποντο. Δεύτερο τρίποντο για το Εγάλεο, δεν έχει ευστοχίσει ακόμα ο Πρωτέας. Σε δικό του σούτ έξω από το 6,75. 7 πόντι ήδη από τους 14 για τον Κυρίτσι. Σειρά του Εγάλεο τώρα να πρεσάρει. Περάσει και ο Τσιουμπρίς το τερέν. Και ο Παλαιοχωρίτης τώρα αποσύρεται για να μπει στην θέση του ο Γιάννης Καραμαλέγκος. Σταθόπουλος πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Τζόλο και αυτός απέφυγε αποφεύγοντας τον Δουρουντού. Έγραψε το 14-13 με lay-up. Στο τρίλεπτο είμαστε. Κυρίτσης, άλλη μια προσπάθεια. Πήγε να πάρει την ευθύνη μόνος του και δέχτηκε το φάουλ από τον Σταθόπουλο. Πρώτο φάουλ. Το Σταθόπουλο. Έχει άλλο ένα να δώσει ο Πρωτέας. Το Εγάλεο έχει συμπληρώσει 4, αλλά από το επόμενο Πρωτέας μπαίνει στον πόνους των βολών. Κυρίτσης. Θα προσπαθήσει να βρει ισορροπία και πάλι υπό ασφυκτική πίεση. Κέρδισε το φάουλ. Και δύο βολές για τον Κυρίτση. Δεύτερο φάουλ για τον Σταθόπουλο. Αυτό το γαϊτανάκι ουσιαστικά που έχει στήσει ο κύριος Μιχελάκος για τον περιορισμό όσο είναι δυνατόν του Κυρίτσι, ο οποίος βρίσκεται στους 9 πόντους από τους 16 του Εγάλεο. Τώρα υπάρχει η αλλαγή playmaker για τους γηπεδούχους με τον Θατοϊορδάνογλου να παίρνει τη θέση του Δουρουντού.
Αρχίζει το rotation και ο Σωρότος, πέραν της αλλαγής του Τζάιδα, την οποία δεν είχε υπολογίσει φαντάζομαι τόσο νωρίς. Τζόλος. Ο Τσουμπρίς υποδέχτηκε την μπάλα, με τον Ολύμπιο έχει αβαντάζ. Θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί και πράγματι το κατάφερε. Ωραίο καλάθι από τον Παναγιώτη Τσουμπρί που ήταν ένας από τους παράγοντες της νίκης του Πρωτέα σε αυτό εδώ το γήπεδο πριν από μια εβδομάδα, με 3 τρίποντα και συνολικά 14 πόντους. Κυρίτσης πολύ ωραία ξέφυγε. Απίθανο καλάθι από τον Αλέξη Κυρίτση που είναι να μπορεί κανείς και μάλλον είναι να μπορεί και να... να αναρωτιέται πώς μπορεί να τα κάνει αυτά σε αυτή την προχωρημένη, ας μην κρυβόμαστε, μπασκετικά ηλικία, αλλά το μπάσκετ είναι κάτι που δεν ξεχνιέται. Προφανώς εδώ έχουμε κλέψιμο από τον Ιορδάνογλου και φάουλ από, από τον Γιάννη Καραμαλέγκο, το οποίο φάουλ θα στείλει τον Ιορδάνογλου στις βολές γιατί είναι το πέμπτο για την ομάδα της Πούλας. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Ιορδάνογλου. Και εύστοχο στη δεύτερη. Μεγάλο παίρνει διαφορά 4 πόντων. Πάλι εντολή για το Σωρότο για πίεση. Θα δούμε πόσο ισχυρή θα είναι αυτή. Τουλάχιστον για την πρώτη πάσα είναι. Ο Τζόλος ωραία ξεφεύγει όμως. Και το σούτ ήταν υπό καλές προϋποθέσεις, αλλά άστοχο από τον Παλαιοχωρίτη. Υπάρχει όμως δυσκολία στο rebound, το αμυντικό για το Εγάλεο. Παρέμβαση και του Παπαγεωργόπουλου και η μπάλα είναι για τον Πρωτέα που έχει 14 δευτερόλεπτα να κάνει την επίθεσή του. Τσουμπρίς με τον Ολύμπιο από την άλλη πλευριά, από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως. Ίδια κατάληξη όμως. Παναγιώτης Τσουμπρίς, δύο καλάθια. Ο Πρωτέας και πάλι σε απόσταση ενός πόντου. 19-17, δύο πόντων, ναι. Ενός καλαθιού, ήθελα να πω. Η μπάλα στον Κυρίτση κοντά στο καλάθι. Με τον Παλαιοχωρίτη αυτός κανένα θέμα. 13 πόντοι από τους 21 του Εγάλεο για τον Κυρίτση που είχε μείνει στους 5 στο προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά δεν είχε παίξει και όσο θα ήθελε και ο Σωρότος. Δεδομένου ότι αποβλήθηκε. Ο Τζόλος και αυτός γίνεται ο πρώτος σκόρερ του Πρωτέα με το lay-up που είδατε, με το οποίο μείωσε 21-19. Κυρίτσης πάλι, τέτοια φορά άστοχος. Καραμαλέγκος, Γιάννης το rebound και κατεβάζει και την μπάλα. Παπαγεωργόπουλος και Γιάννης Καραμαλέγκος. Ο Τσουμπρίς με τον Μαλτέσιο αυτή τη φορά. Προσπαθεί ο Παπαγεωργόπουλος, πήρε το επιθετικό rebound, πήρε και το φάουλ από τον Μαλτέσιο, που και για αυτόν είναι το δεύτερο του. Για να δούμε και την πιστοποίηση από το ταμπλό. Το φάουλ δόθηκε στον Ιορδάνογλου. Είναι το πρώτο του. Πάντων, με το που άλλαξε το μαρκάρισμα, βρέθηκε ο άλλος ψηλός του Πρωτέα Βούλας να απειλεί το καλάθι και τώρα να έχει το μπόνους των βολών, το οποίο δεν το αξιοποιεί τουλάχιστον για την πρώτη. Δεν τα κατάφερε ούτε στη δεύτερη. Τρέχει ο Ιορδάνογλου, 5 δευτερόλεπτα μένουν. Ζαραϊδόνης, Μαλτέσιος για τρεις. Με τη λήξη τρίποντο από τον Γιάννη Μαλτέσιο που το πανηγυρίζει.
Και μπαίνει όλος ο πάγκος του Εγάλεω για να τον συγχαρεί. 24-19 με το τρίτο τρίποντο από το Εγάλεω και πρώτο από τον Γιάννη Μαλτέσιο στο παιχνίδι. Είναι ένας κοντροναρισμένος παίκτης ο Μαλτέσιος, αλίμονο. Δεν είναι και ο καλύτερος ψηλός στο σούτ τριών πόντων. Εδώ όμως, ενώ τελείωνε ο χρόνος, μια χαρά το βάλε. Οπότε δεν χρειάζεται να κολλάμε ταμπέλες, αλλά να βλέπουμε τι έχουν να μας παρουσιάσουν οι παίκτες. Και αυτό που έχουν να μας παρουσιάσουν μέχρι τώρα είναι 24-19 στην πρώτη περίοδο, με τον Κυρίτσι να έχει σημειώσει τους 13 από τους 24 του Εγάλεω με ένα τρίποντο, και τον Πρωτέα Βούλας να έχει πρώτο σκόρερ τον Τζόλο με 7 και να τον ακολουθεί ο Αλμπίγιανιτς με 6. Ο Βόσνιος πέτυχε τους 6 από τους πρώτους 8 πόντους της ομάδας της Βούλας, μετά αποσύρθηκε βέβαια με το rotation που κάνει ο κύριος Μιχελάκος. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας, η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεω και μεγάλος υποστηρικτής στο εναρτάκι φωτογεύματα. Είμαστε έτοιμοι για την δεύτερη περίοδο. Ο Αποστόλης Μιχαήλ που μπήκε στην πεντάδα για την ομάδα του Εγάλεω θα κάνει το out για τον Ιορδάνογλου. Δαραϊδόνης, αλλαγμένη κατά τα 3/5 η αρχική πεντάδα του Εγάλεω. Ο Κυρίτσης και ο Μαλτέσιος δεν έχουν βγει. Να ο Μαλτέσιος τώρα με τον Αλμπίγιανιτς που προσπάθησε να απειλήσει αλλά δέχτηκε το stop από τον έμπειρο Βόσνιο παίκτη. Δέκα δευτερόλεπτα μένουν για το Εγάλεω. Κυρίτσης με τον Παλαιοχωρίτη. Δαραϊδόνης το σκέφτηκε. Τώρα έχει τον Τσουμπρί. Ιορδάνογλου θα κάνει το σούτ στο τέλος της επίθεσης. Ο Αλμπίγιανιτς με τον Μιχαήλ. Τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε τελικά ο Πρωτέας παρά την αυτοδυσία του Τζόλου στην αρχή που τα κατάφερε μένα, αλλά και του Καραμαλέγκου που την έπιασε την μπάλα, την πέταξε, αλλά πριν από αυτό η πλάτη του ακούμπησε στην τελική γραμμή. Μιχαήλ. Κυρίτσης. Αλμπίγιανιτς μπροστά του. Θα πάει να απειλήσει με μακρινό σου το Αλέξη Κυρίτσης. Rebound από τον Τσουμπρί. Ένας Καραμαλέγκος πάει μόνος του. Δεν τα κατάφερε. Πήγε με ανάποδο χέρι και νομίζω και με ανάποδο πόδι. Υπάρχει φάουλ από τον Τζόλο στον Κυρίτσι που έτρεχε, βρίσκοντας ανοργάνωτη την άμυνα του Πρωτέα. Τα φάουλ που, αν δεν υπήρχε περίπτωση να παρεξηγηθεί, θα χειροκροτούσε νομίζω και ο προπονητής. Τα έξυπνα που λέμε. Πρώτο φάουλ για τον Τζόλο. Δαραϊδόνης. Κλέβει και υπάρχει φάουλ μετά το κλέψιμο του Παλαιοχωρίτη. Υπάρχει φάουλ για τον Κυρίτσι και το οποίο δίνεται και αντιαθλητικό. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Χλιαρές είναι η αλήθεια από τον Κυρίτσι, αλλά εδώ ο κύριος Μακλογιάννης είναι σαν να του λέει τι να δώσω τώρα. Έχουμε δύο βολές για τον Παλαιοχωρίτη και η μπάλα για τον Πρωτέα. Το σκορ να μην έχει αλλάξει από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Κυρίτσις πάντως αποσύρθηκε. Ο Τσορμπατζόγλου πέρασε στην θέση του και είναι ένα ζήτημα τώρα πώς θα αντιδράσει το Εγάλεω που χάνει τώρα προς στιγμή προφανώς τον παίκτη που έχει πετύχει πάνω από τους μισούς του πόντους. Παλαιοχωρίτης είναι εύστοχος στις βολές, μειώνει και τους δύο πρώτους πόντους του, μειώνει σε 24-21. Να ο Τσουμπρίς με τον Ζαραϊδόνη.
Καραμαλέγκος. Γιάννης Καραμαλέγκος. Δεν τα κατάφερε ούτε ο Αλμπίγιανης με το rebound. Τρέχει ο Μιχαήλ, ο Ιορδάνογλου πήγε να κάνει τη σκαστή πάσα για τον Τζορμπατζόγλου. Δεν πέρασε. Γρήγορα ο Τζόλος στάθηκε στον αέρα. Δεν τελείωσε καλά τη φάση όμως. Υπό την πίεση και του Μαλτέσιου. Ιορδάνογλου με τον Μιχαήλ. Θα περάσει. Δεν θα τα καταφέρει να δώσει στον Τζορμπατζόγλου. Έκλεψε ο Παλαιοχωρίτης. Γιάννης Καραμαλέγκος. Αλμπίγιανιτς. Ο Ζαραϊδόνη έχει προφανώς μεγάλο αβαντάζ. Δεν κατάλαβε που βρισκόταν εδώ ο αντίπαλος. Ο συμπαίκτης του μάλλον. Εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο είναι σίγουρο ότι έχει κερδίσει το εργαλείο. Το θέμα είναι ότι υπήρξε και μια μικρή σύσκεψη των διαιτητών για το αν θα δινόταν αντιαθλητικό στον Παλαιοχωρίτη. Τελικά οι διαιτητές έδωσαν απλό φάουλ. Όπως βλέπετε με την γκρίνια από τον πάγκο του εργαλείου. Τον Ιορδάνογλου στον Ζαραϊδόνη. Αυτός με τον Τζορμπατζόγλου. Μαλτέσιος και Ιορδάνογλου για τρεις. Δεν τα κατάφερε. Rebound από τον Αλμπίγιανιτς και ο Καραμαλέγκος. Τσουμπρίς. Ζαραϊδόνης. Προσπαθεί να τον ελέγξει. Σούτ από τον Παλαιοχωρίτη. Βλέπετε που κόλλησε η μπάλα. Είναι τζάμπολ βεβαίως και θα συνεχιστεί η επίθεση του Πρωτέα. Μάλλον νέα επίθεση για τον Πρωτέα, γιατί μετράει σαν σούτ αυτό. 14 δευτερόλεπτα. Ή μήπως τώρα ο Σωρότος αυτό φαντάζομαι λέει στην γραμματεία. Και συνεννοείται με τον ρέφερι. Αυτό συζητάνε και οι παίκτες μεταξύ τους νομίζω. Πάντως νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει, δεν αλλάζει η απόψη των διαιτητών. Υπάρχει νέα επίθεση. Ολόκληρη 14 δευτερολέπτων για τον Πρωτέα. Ο Αλμπίγιανιτς δεν τα καταφέρνει. Ο Μαλτέσιος τον Μιχαήλ που πάει πολύ γρήγορα. Με ανάποδο χέρι και αυτός, αλλά αποτελεσματικός. 26-21. Καραμαλέγκος. Το σούτ από τον Τσουμπρί για τρεις. Τρίποντο από τον Παναγιώτη Τσουμπρί που έφτασε τους 7 πόντους. Αυτό ήταν το πρώτο τρίποντο για την ομάδα της Βούλας. Μιχαήλ, πολύ δύσκολη προσπάθεια και άστοχη όπως είδατε. Γρήγορα ο Ηλίας Καραμαλέγκος. Τσουμπρίς από την γραμμή, από την γωνία. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Ενώ το Γάλλο είχε πάρει το rebound. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μάτς για την ώρα, γιατί υπήρξαν κάποιοι φίλοι του Εγάλου που πήγαν να διαμαρτύρουν στον διαιτητή. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι είναι στην τελική γραμμή, κοντά τους δηλαδή, και μπορεί να τους ακούσει. Ο Τσουμπρίς με τον Ζαραϊδόνη. Αλμπίγιανιτς από την γραμμή του φάουλ ουσιαστικά. Δεν τα καταφέρει να ευστοχίσει. Ο Ιορδάνογλου. Πέφτει ο Μαλτέσιος, δεν υπάρχει κάτι μεμπτό.
Σουτ για τρεις, εύστοχο από τον Τζόλο. 26-27, ο δεύτερος παίκτης του μάτς και πρώτος για τον Πρωτέα που φτάνει σε διψήφιο νούμερο είναι ο Βαγγέλης Τζόλος που φτάνει τους 10 πόντους με το δεύτερο τρίποντο της ομάδας της Βούλας. Υπάρχει σφύριγμα, έχει διακοπεί το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια παράβαση, απλώς ο ρέφερι ζητάει να σκουπιστεί το τερέν γιατί έχει διαπιστώσει ότι είναι ολισθηρό σε ένα σημείο. Αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, πολύ καλά κάνει. Εδώ δεν παίζουμε από αυτά. Άλλωστε, εντάξει, έχουν εμπειρία οι ρέφερι, αν μη τι άλλο. Μένουν 6 λεπτά και 2 δέκατα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Πρωτέας είναι μπροστά με 26-27. Ο Ιορδάνογλου δέχεται το φάουλ από τον Καραμαλέγκο. Ή όχι. Όχι, υπάρχει φάουλ το οποίο δόθηκε μακριά από την μπάλα στον Άγγελο Νικολιδάκη, ο οποίος πέρασε στον αγώνα. Προσπαθεί να τα βάλει με τον Αλμπίγιανιτς την φάση που έγινε. Κατάφερε να το σταματήσει και υπάρχει και σφύριγμα. Στην εξέλιξη της φάσης. Οποίο έδωσε ότι είναι μπάλα στο εγάλαιο. Τρίτο φάουλ για τον Ηλία Καραμαλέγκο. Ο Δουρουντούς επανήλθε στο παιχνίδι. Ραϊδόνης. Το σούτ είναι από τον Νικολιδάκη, δεν τα κατάφερε από τα 4,5 μέτρα. Προσπάθησε ο Τσορμπατζόγλου. Αυτό που κατάφερε είναι να υπάρξει γρήγορη επίθεση από τον Πρωτέα. Και δέχτηκε και το χειροκρότημα του Σωρότου για αυτή την επιμονή. Ο Γιάννης Καραμαλέγκος. Παλαιοχωρείται στη γωνία. Αλμπίγιανιτς. Φάουλ από τον Νικολιδάκη. Σχωρίζουν 19 χρόνια. Παλαιοχωρείται. Με όλη τη την άνεση δεν τα κατάφερε ο Κυρίτσης που επανήλθε στο rebound. Γρήγορα η πάσα στο Σαραϊδόνη που προσπάθησε να πάρει το maximum από τη φάση. Κέρδισε με το φάουλ, έκανε το σπάσιμο. Δεν κατάφερε να βρει ισορροπία σε τελευταίο κομμάτι. Πήρε πάντως το δεύτερο φάουλ από τον Τζόλο και θα εκτελέσει δύο βολές ο Παναγιώτης Σαραϊδόνης για τους πρώτους του πόντους στο μάτς. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Η δεύτερη εστοχή. Ισοπαλία 27-27. Ένα πεντάλεπτο ακόμα. Κάτι λιγότερο από αυτό για την λήξη του ημιχρόνου. Σουμπρίς. Γιάννης Χαραμαλέγκος με τον Τσορμπατζόγλου. Ωραία ξέφυγε. Και πολύ ωραίο το καλάθι που πέτυχε. Πρώτο του.
27-29. Δαραϊδόνης. Κυρίτσης. Θα πάρει φόρα. Ωραία ο Δουρουντούς. Το κατάφερε να κρατήσει την μπάλα. Τον Μπατζόγλου. 2 δευτερόλεπτα. Θα κάνει το σούτ. Δεν θα φτάσει μπάλα ο Δαραϊδόνης. Τι σφύριγμα υπάρχει εδώ. Σφύριξαν και οι δύο ρέφεροι ταυτόχρονα και πάνε να συνεννοηθούν τώρα τι έγινε. Και οι τρεις συζητούν. Η μπάλα είναι για το Εγάλεο. Θέση του Αλμπίγιανιτς ο Παπαγεωργόπουλος. Αμήλων το σχήμα ο κύριος Μιχελάκος. Κυρίτσης με τον Παλοχωρίτη. Αν υπάρχει κάτι μεμπτό, πάνω στη reverse ο Κυρίτσης έχασε την ισορροπία του κατά τους διαιτητές. Φάουλ και καλάθι από τον Γιάννη Καραμαλέγκο στο άλλο καλάθι. Καραμολέγκος που πήγε γρήγορα στο αριστερό λογιά, πευστόχησε, πήρε και το φάουλ και θα εκτελέσει μια βολή μετά το time out που ζήτησε και πήρε ο κύριος Σορότος. Το 27-31 είναι το παιχνίδι. Μένουν 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Ήταν το πρώτο φάουλ από τον Γιώργο Δουρουντού αυτό. Και ως χορηγός της μετάδοσης μας είναι η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο. Και μεγάλος υποστηρικτής στο εναρτάκι κοτογεύματα. Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τους φίλους του Εγάλεο. Ζητήσουμε και συγγνώμη για την πρόσκαιρη, ελπίζω, δυσκολία στην μετάδοση. Οφείλεται στο ασταθές σήμα που υπάρχει εδώ. Μας δυσκολεύει. Να είναι κάτι που δεν θα το αντιμετωπίσουμε στην συνέχεια του αγώνα. Εδώ έχουμε άστοχη βολή από τον Καραμαλέγκο και rebound από τον Τσορμπατζόγλου, ο οποίος με το που πήρε το rebound έπεσε στο έδαφος και δείχνει να πονάει, χωρίς να υπάρχει κάποιος τη συμπαίκτης είτε αντίπαλος δίπλα. Πρώτους πόντους που πήγαν πάνω του είναι ο Παναγιώτης Τσουμπρής που ήταν κοντά του στην διεκδίκηση του rebound. Τώρα το συγγνώμη αν υπήρξε, δεν είδα ακριβώς αν υπήρξε κάποια επαφή μεταξύ τους. Πάντως ο Τσουμπρής και ο Καραμαλέγκος, ο Τσουμπρής ουσιαστικά που βαλάει τον Γιάννη Τσορμπατζόγλου έξω και δέχεται και το χειροκρότημα και αυτός. Ο παίκτης του Εγάλεο αντικαθίσταται προφανώς και δέχεται τις ιατρικές περιποιήσεις. Προφανώς κάποιο διάστρεμα τώρα εδώ. Θα δούμε. Και αν θα μπορέσει ο Γιάννης Τσορμπατζόγλου να βοηθήσει στη συνέχεια του αγώνα. Ο Μιχαήλ με τον Κυρίτσι. Που δεν έχει σκοράρει στη δεύτερη περίοδο. Δουρουντούς με τον Μιχαήλ. Πάει κοντά στο καλάθι, δεν τα καταφέρνει. Παρότι σηκώθηκε δυνατά.
Γιάννης ο Καραμαλέγκος. Τσουμπρίς. Καλοχωρίτης από τη γωνία. Όχι. Γρήγορα προσπαθεί ο Κυρίτσης και τα κατάφερε να κρατήσει την μπάλα με τον Ζάιδα. Τελικά πάνω στην κίνηση ο Κυρίτσης αποφασίζει να βγει προς τα έξω για να οργανώσει καλύτερα. Τη σκέψη του μάλλον, γιατί ο ίδιος φαίνεται ότι θα κάνει την επίθεση και όντως κέρδισε το φάουλ ο Αλέξης Κυρίτσης. Και δύο βολές βέβαια. Δύο βολές εύστοχες για τον Κυρίτση που έφτασε στους 15 και μειώνει σε 29-31. Παλαιοχωρίτης με τον Τζόλο. Πάνω που πήγε αυτός να δώσει τον Παλαιοχωρίτη. Έκανε το βηματάκι παραπάνω. Ο Βαγγέλης Τζόλος το παραδέχεται στην ουσία. Και νέα επίθεση για το Εγάλεο με τον Τζάιδα και τον Δουρουντού. Ζάιδας με τον Κυρίτση. Αυτός από τα 6 μέτρα. Bound από τον Τσουμπρί και υπάρχει φάουλ από τον Νικολιδάκη. Το τρίτο φάουλ του νεαρού ψήλου του Εγάλεο, το οποίο θα δώσει το δικαίωμα απευθείας στον Παναγιώτη Τσουμπρί να πάει στο άλλο καλάθι για να εκτελέσει δύο βολές. Ο Νικολιδάκης θα αφήσει τη θέση του στον Μαλτέσιο. Τρία φάουλ ο Νικολιδάκης, τρία φάουλ και από την άλλη ομάδα, από τον Πρωτέα ο Ηλίας Καραμαλέγκος, οι μόνοι που έχουν χρεωθεί με αυτόν τον αριθμό. 2 φάουλ έχει για το Εγάλεο ο Τζάιδας και για την ομάδα της Βούλας Καθόπουλος. 29-33. Δύο βολές εύστοχες. Το Τσουμπρί. Και μένουν 2 και 26. Ο Δουρουντούς αστοχεί στην βολή που κέρδισε. Αστοχεί και στη δεύτερη βολή. Κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Δεν έχει να κάνει όμως. 2 και 20 ακόμα. Παπαγεωργόπουλος, η ομάδα της Βούλας είναι μπροστά με 4. Έχει και την μπάλα. Του Μασάτος που πέρασε στον αγώνα. Το νούμερο 12. Γρήγορη προσπάθεια από τον Γιάννη Καραμαλέγκο. Δεν βρήκε ισορροπία και αστόχησε. Ο Δουρουντούς. Μόνος του προσπάθει και κερδίζει άλλο ένα ζευγάρι βολών. Από τον νεαρό τον του Μασάτο.
Ο Αλμπίγιανιτς περνάει πάλι στη θέση του Παπαγεωργόπουλου. Και ο Δωρουντούς έτοιμος για τις βολές. 1-50 μένουν. Αστοχός και σε αυτή την προσπάθεια ο Δωρουντούς. Η τέταρτη ήταν και η εύστοχη. Τέταρτη εννοώ. Μετράω και το προηγούμενο ζευγάρι βολών. Πρώτος πόντος για τον Δουρουντού που γίνεται ο 8ος παίκτης του Εγάλεο που σκοράρει. Έστω και ένα πόντο. Βεβαίως το Εγάλεο έχει βρει τους μισούς του πόντους μέχρι τώρα, τους 15 από τους 30 από τον Κυρίτσι. Κάτι που κατά κάποιο τρόπο είναι αναμενόμενο. Ο Κυρίτσης είναι ο πιο έμπειρος παίκτης. Είναι ο κατεξοχήν σκόρερ της ομάδας. Ο παίκτης που την κουβάλισε εντός εισαγωγικών επιθετικά στα περισσότερα παιχνίδια. Είχε όμως το Εγάλεο κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και ειδικά στα παιχνίδια που και ο Κυρίτσης απουσίαζε βοήθεια. Και από τον Τζάιδα που έχει μείνει στο ένα καλάθι και από τον Τσορμπατζόγλου που πέτυχε το πρώτο τρίποντο της ομάδας του Εγάλεο, αλλά όχι μόνο δεν έχει σκοράρει αλλά και τραυματίστηκε κιόλας και δεν τον βλέπω και στον πάγκο του Εγάλεο. Εδώ υπήρξε μια ασυνεννοησία που τελικά δεν στήκησε στον Πρωτέα. Ο Καραμαλέγκος κατέβασε την μπάλα. Τσουμπρίς δεν αποτόλμησε το σούτ παρότι μόνος του. Με τον Τζάιδα ήταν ο Τσουμπρίς με τον Αλμπίγιανιτς και πάλι προσπαθούν. Ο Μιχαήλ έκλεψε. Μαλτέσκιος και στον Κυρίτσι. Αυτός με τον Αλμπίγιανιτς. Μαλτέσιος προσπαθεί, υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση του rebound από τον Τσουμπρί, ο οποίος όπως είδατε πήγε να σηκώσει τον αντίπαλό του. Δύο βολές για τον Μαλτέσιο, ο Τζάιδας στον πάγκο στη θέση του Ολύμπιος. Πρώτο φάουλ για τον Τσουμπρί. Μαλτέσιος δύο βολές. Είναι έπειρος και ψύχραμος ο Γιάννης Μαλτέσιος. Τους 6 πόντους έφτασε και μείωσε στο καλάθι. 31-33. Τους 7 λοιπόν. 32-33. Time out αυτή τη φορά από τον Μιχελάκο. Και ευκαιρία για μας να σας υπενθυμίσουμε ότι χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας είναι η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο Εναρτάκι Κοτογεύματα. Ο Μαλτέσιος με τους 7 είναι ο δεύτερος σκόρερ του Εγάλεο μαζί με τον, μάλλον όχι μαζί, ο πρώτος είναι ο Κυρίτσης με 15 όπως είπαμε, μαζί έχουν πάλι τους 22. Από τους 32. Κανείς άλλος δεν έχει πετύχει πάνω από ένα καλάθι και μάλιστα τρεις Ιορδάνογλου, Ζαραϊδόνης και Δουρουντούς έχουν πετύχει έναν πόντο. Για τον Πρωτέα ο Τζόλος είναι ο πρώτος σκόρερ με 10 και ένα τρίποντο, ο Τσιουμπρίς με 9 και επίσης ένα τρίποντο και ο Αλμπίγιανιτς με 6.
πίεση από το Εγάλεο. Παλογόριτης θα κατεβάσει με τον Κυρίτσι αντίπαλο. Πέρασε πάνω στο κέντρο πριν τα 8 δευτερόλεπτα. Ο Τσόλος. Παλογόριτης από τις 45 μοίρες. Μαλτέσιο στο rebound, έβαλε καλά το σώμα του μπροστά από τον Αλμπίγιανιτς. Τελευταίο λεπτό. Ντουρουντούς. Θα προσπαθήσει να περάσει, χάνει την μπάλα, ο Τζόλος κλέβει και ξεχύνεται προς το καλάθι. Ωραίο τελείωμα από τον Βαγγέλη Τζόλο που έφτασε τους 12. 32-35. Σειρά του Σωρότου για time out. Ολοκληρώθηκε και το time out. 39,1 μένουν. Το Ιορδάνογλου. Μια ζώνη τουλάχιστον στην αρχή, η οποία παραμένει έτσι νομίζω. Η αμυντική διάταξη του Πρωτέα σε αυτήν την τελευταία επίθεση. Ο Μαλτέσιος με τον Κυρίτσι. Μιχαήλ από τις 45 μοίρες. Προσπαθεί ο Ολύμπιος στο rebound από τον Πεφάνη. Προσπάθησε ο Τουμασάτος και πήρε το φάουλ. Κάτι που του δίνει το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Δεύτερο φάουλ από τον Ιορδάνογλου. Δύο βολές για τον Διονύση Τουμασάτο. Η δεύτερη από αυτές είναι εύστοχη. 32-36. Μένουν 7,6 δευτερόλεπτα. Ο Κυρίτσης προφανώς. Πάει όλη η άμυνα του Πρωτέα πάνω του. Ο Κυρίτσης θα το κάνει το σούτ. Δεν θα φτάσει μπάλα. 32-36. Ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος. Με ένα επιμέρους σκορ 8-15. Μεγάλο που σκόρανε μόνο 8 πόντους αυτή τη δεύτερη περίοδο. Ο Πρωτέας 15. Έτσι λοιπόν το 24-19 εξελίχθηκε σε 32-36. Χρυσός χορηγός της μετάδοσης μας η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο εναρτάκι κοτογεύματα. Πρωτοσκόρερ για το Εγάλεο Κυρίτσης με 15, Μαλτέσιος 7, Τζόλος 12, Τσουμπρίς 9 για τον Πρωτέα Βούλας. Μια μικρή διακοπή και για μας και για σας προφανώς. Και σε λίγο πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος του αγώνα.
Πάλι μαζί σας λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στο Εγάλαιο και τον Πρωτεαβούλας. Είναι ο τρίτος αγώνας μεταξύ τους, ο τρίτος τελικός αγώνας των play-off για τον πρώτο όμιλο της National League 1. Πρώτο match ball ουσιαστικά για τον Πρωτεαβούλας που αν πάρει το ρόσφυλλο αγώνα εδώ ολοκληρώνει τη σειρά με σκούπα, με 3-0 και πανηγυρίζει την άνοδό του στην Elite League Ρίκος Δινάν. Αν το Εγάλαιο νικήσει, θα έχει συνέχεια η σειρά. Τουλάχιστον ένα παιχνίδι το Σάββατο στο Γιώργος Γεννηματάς στη Βούλα. Επίθεση πρώτη για το Εγάλαιο που χάθηκε όπως είδατε. Και ο Πρωτέας με τον Τζόλο. Ζάιδας τα κατάφερε να κόψει. Δυο φορές μάλιστα τον Πεφάνη. Η μπάλα στα χέρια του Ιορδάνογλου και ο Μαλτέσιος και ο Μιχαήλ. Τζάιδας με τον Κυρίτσι. Τζάιδας για τρεις. Το σούτ δεν τα κατάφερε παρότι ήταν ανοιχτό. 32-36 το σκορ του ημιχρόνου που δεν έχει αλλάξει βέβαια σε αυτό το πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Αλμπίγιανίτς με τον Κυρίτσι να προσπαθεί να δώσει βοήθεια στο Μαλτέσιο. Μπάλα βγήκε. Ο Τζόλος 6 δευτερόλεπτα μένουν. Θα κάνει το σούτ για 3 ο Τζόλος και θα το βάλει. Και θα φτάσει τους 15 πόντους. Με το δεύτερο του τρίποντο σήμερα. 32-39. Μια δύσκολη προσπάθεια από τον Ιορδάνογλου που δεν βρήκε στόχο. Ο Τζόλος έπεσε και αυτό στο τερέν. Κρατάει την μπάλα όμως και την έβγαλε στον Σταθόπουλο. Προσπάθησε ο Σταθόπουλος ένα στόπ στα ίσα από τον Κυρίτσι. Ο Ιορδάνογλου με τον Μιχαήλ. Θα πάει στον drive ο Μιχαήλ. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Κυρίτσις πήρε το rebound. Ιορδάνογλου για 3. 35-39. Μια σημαντική ανάσα επιθετική για το Εγάλαιο που στηρίζεται μόνο στον Κυρίτσι για την ώρα. Ένα εκπληκτικό καλάθι από τον Πεφάνη, το πρώτο του στο παιχνίδι με πάσιμο μέσης. Πολύ δύσκολο καλάθι, 35-41. Κυρίτσις θα περάσει και θα ευστοχίσει μπροστά στον Αλμπίγιανιτς. Από αυτά τα σουτάκια τα τάχει ο Αλέξης, όπως και πάρα πολλές άλλες κινήσεις βέβαια. 37-41. Στο τρίλεπτο είμαστε της τρίτης περίοδου. Τζόλος. Μια προσπάθεια δύσκολη από τον Λιαρότον του Μασάτο που πήγε να βάλει κάτι απίθανο εκεί, τελικά η μπάλα δεν πέρασε πάνω από το ταμπλό. Είδε ότι δεν βρισκόταν σε άμεση επαφή με το καλάθι. Ο Πρωτέας δυσκόλεψε την επαναφορά. Η μπάλα στα χέρια του Ιορδάνογλου που πάει προς τα έξω τώρα. Κυρίτσις. Ιορδάνογλου προσπαθεί να βρει τον Μαλτέσιο. Αυτός με τον Αλμπίγιανιτς έκανε την προσπάθεια. Τρέχει ο Μιχαήλ και τα καταφέρνει να πετάξει την μπάλα προς τον Μαλτέσιο. Διεκδίκησε εκεί με τον Τζόλο. Τελικά η μπάλα είναι για το Εγάλαιο. Ήταν το τρίτο φάουλ από τον Τζόλο τελικά. Έτσι χρεώθηκε. Να ένα ζήτημα για τον κύριο Μιχελάκο. Το ήταν το, και το πρώτο φάουλ της τρίτης περίοδου. Μαλτέσιος για τρεις πάλι. Όχι. Τζόλος από το rebound του Αλμπίγιανιτς. Πάει για τον drive. Ελεύθερο ανοιχτό σούτ και εύστοχο από τον Πεφάνη.
37-44. 5 οι πόντοι από τον Πεφάνη που έχει σκοράρει όλους τους πόντους του Πρωτέα στην τρίτη περίοδο. Μάλλον όχι. Ήταν και το τρίποντο από τον Τζόλο. Εδώ άλλο μια προσπάθεια από τον Αλμπίγανιτς και ο Τζόλος που τρέχει και κέρδισε το φάουλ. Αλμπίγιανιτς με τον Τζόλο. Έχασε την μπάλα ο Τζόλος. Ο Μιχαήλ γρήγορα. Καλάθι και φάουλ από τον Αποστόλη Μιχαήλ. Που την έχει αυτή την κίνηση. Έχει πολύ γρήγορη κίνηση με την μπάλα στα χέρια και την εκμεταλλεύεται. Βάζοντας το καλάθι με το δεξί lay-up και κερδίζοντας και το φάουλ. Το δεύτερο από τον Τουμασάτο. Μια συμπληρωματική βολή για τον Μιχαήλ. Το οποίο είναι και εύστοχος. Έφτασε τους 5 πόντους. 40-44. Ο Μασάτος πολύ ωραία ξέφυγε και πήρε το φάουλ. Δεύτερο από τον Μαλτέσιο. Δύο βολές για τον νεαρό. Εύστοχος. Και στην πρώτη και στη δεύτερη όπως βλέπετε. Κάνει τους 3 πόντους. Και διαμορφώνει το 40-46. Κυρίτσης με τον Ιορδάνογλου να κατεβάσει την μπάλα το εργαλείο. Τζάιδας. Δύσκολη προσπάθεια από τον Τζάιδα που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το mismatch με τον Γιάννη Καραμαλέγκο. Δεν τελείωσε τη φάση καλά. Πρωτέας με τον Τουμασάτο. Πάλι ωραία η πάσα στον Αλμπίγιανιτς. Πάρα πολύ ωραία η συνεργασία εδώ. Και από τα χέρια του Βόσνιου το 40-48. Ο Αλμπίγιανιτς σκοράρει μετά από σχεδόν ένα ημίχρονο, ενδεχομένως και παραπάνω από ένα ημίχρονο. Έχει πετύχει, όπως είπαμε, τους 6 από τους πρώτους 8 πόντους της ομάδας της Βούλας και έκτοτε σήκησε, ενώ έχουμε τραυματισμό και για τον Πεφάνη, ο οποίος αποχωρεί υποβασταζόμενος. Και δεν πάει στον πάγκο, πέφτει για να δεχτεί τις ιατρικές περιποιήσεις. Θυμίζουμε σε εσάς που δεν μας παρακολουθείτε από την αρχή ότι το ίδιο είχε συμβεί και με τον Τσορμπατζόγλου του Εγάλεως στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κυρίτσης δέχεται, δεν δέχεται. Υπάρχει φάουλ το οποίο καταλογίζεται στον Μαλτέσιο που προσπάθησε να κάνει το screen για να περάσει ο Κυρίτσης. Είναι το τρίτο φάουλ του Μαλτέσιου.
Υπάρχει ένταση τώρα, γιατί καθώς ο Τουμασάτος πήγε για να κάνει το out, δέχτηκε κάτι τώρα στην από κάποιους θερμόιμους στην εξέδρα. Τώρα κάποιος τον χτύπησε, κάποιος του πέταξε κάτι, δεν ξέρω, αλλά δεν είδα. Το συγγνώμη, αλλά ο Τουμασάτος ζήτησε από τον διαιτητή να τον να διακόψει το παιχνίδι, διαμαρτυρόμενος ότι δέχτηκε κάτι στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Και η σολομόντια λύση ο... από την άλλη μεριά, το out. Είναι του Μασάτο πολύ πιο άνετα βέβαια εκεί, που είναι μπροστά στους συμπαίκτες του. Προσπαθεί ο Κυρίτσης και τα καταφέρνει να κλέψει την μπάλα. Μιχαήλ. Το Ροντούς, υπάρχει φάουλ από τον Καραμαλέγκο στον Κυρίτση, μακριά από την μπάλα. Καραμαλέγκος που είχε μισμάτς με τον Κυρίτση και προτίμησε να δώσει το τρίτο του φάουλ παρά να διακινδυνεύσει να έχει τον Κυρίτση μπροστά του. Από τρία τα ομαδικά για τις δύο ομάδες. Ο Μαλτέσιος με τον Κυρίτση. Γύρισε μπάλα ο Μιχαήλ. Δεν τα κατάφερε. Θα πήγαινε στο rebound και ο Τουμασάτος με τον Γιάννη Καραμαλέγκο. Του Μπρίς για τρεις. Αλμπίγιανιτς στο rebound. Προσπαθεί ο Καραμαλέγκος. Σούτ από τον Σταθόπουλο για τρεις. Στην μάχη του rebound δεν τα κατάφερε κανείς από τους δύο που προσπάθησαν να κρατήσει την μπάλα. Νομίζω από τα χέρια του Δουρουντού. Η μπάλα είναι για την ομάδα της Βούλας. Υπάρχει time out που ζήτησε ο Σωρότος. Το time out ολοκληρώθηκε. Οι δύο ομάδες και πάλι στο παρκέ. Επίθεση για τον Πρωτέα Βούλας με 14 δευτερόλεπτα. Από τον Γιάννη Καραμαλέγκο στον Τσουμπρί. Κλέβει ο Δωροντούς με την προσπάθεια του Ολύμπιου. Και πάει προς το καλάθι, όχι. Μιχαήλ για 3 από τις 45 μοίρες. Προσπαθεί ο Κυρίτσης. Τελικά το rebound από τον Τσουμπρί. Σταθόπουλος. Υπάρχει πολύ έντονη αμυντική προσπάθεια από το Εγάλαιο. Αλλά όταν καταφέρνεις να σημειώνεις καλάθια, οποιαδήποτε αμυντική προσπάθεια μένει ημιτελής. Εδώ έχουμε άστοχο σούτ για τρεις και επίθεση από το Εγάλαιο με τον Κυρίτση. Μιχαήλ και πάλι δεν τα καταφέρνει. Εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες για φάουλ.
Το σούτ από τον Τσουμπρί ήταν ανοιχτό αλλά άστοχο. Περνάει ο χρόνος πάντως, το σκορ δεν αλλάζει. Δουρουντούς, Κυρίτσης. Υπάρχει φάουλ από τον Τσουμπρί και δύο βολές για τον Αλέξη Κυρίτση. Δεύτερο φάουλ για τον Τσουμπρί. Σαράντα ένα, σαράντα οκτώ. Κυρίτσης φτάνει τους 18 και τους 19 τώρα. Μειώνει στους 6 το εγάλεο. Ο Μασάτος με τον Αλμπίγιανιτς και ο Ηλίας Καραμαλέγκος. Ο Τσουμπρίς. Ο Μασάτος προσπαθεί να βρει πάσα προς τον Αλμπίγιανιτς, τελικά δίνει στον Τζόλο και αυτός από τα 7,5 μέτρα. 18 πόντι από τον Τζόλο με το τρίτο του τρίποντο και ο πρωτέας τους 9. 42-51. Κυρίτσης. Δουρουντούς. Ραϊδόνης για τρεις με τη σειρά του. Μπάλα δεν μπήκε. Και ο του Μασάτος με τον Αλμπίγιανιτς. Αλλάζουν και οι δύο την μπάλα. Πάσα προς τον Τσουμπρί με δύο αυτός. Ελεύθερος ο Τζόλος πάλι από τα 7,5 μέτρα. Αυτή τη φορά άστοχος. Rebound από τον Ηλία Καραμαλέγκο. Φάουλ το οποίο κερδίζει από τον Ολύμπιο. Θα μπει στο τελευταίο λεπτό. Δεύτερο φάουλ για τον Αλμπίγιανιτς, ο οποίος έφυγε. Μάλλον όχι τον Αλμπίγιανιτς, τον Ολύμπιο. Ο Αλμπίγιανιτς πάντως αποσύρθηκε. Τζόλος. Με τον Μαλτέσιο μπροστά του. Θα προσπαθήσει να παίξει τα πόδια όπως φαίνεται. Ναι. Δεν θα τα καταφέρει. Πήρε το rebound όμως ο Παπαγεωργόπουλος. Υπάρχουν βήματα από τον Τζόλο. Τα 38 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Μπάλα στα χέρια του Ζαραϊδόνη. Δουρουντούς προσπαθήσει να περάσει. Δύσκολα εκεί με τον Τουμαζάτο. Τα βρήκε. Δεν έφτασε μπάλα. Ούτε καν στο Στεφάνι. Και υπάρχει και φάουλ από τον playmaker του Εγάλεο. Τον Τουμαζάτο που τον έχει εμπιστευτεί ο Μιχελάκος. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, δεν έχει βγει στην τρίτη περίοδο. Ο Νεαρός. Δεύτερο φάουλ από τον Δουρουντού. Και στις βολές πάλι. Μασάτος που έχει πετύχει και τους τρίτους του πόντους από βολές. Αστοχή εδώ. Και στις δύο βολές ο Τσουμπρίς θα καταφέρνει να πάρει το επιθετικό rebound. Τελευταία επίθεση για τον πρωτέα, ο του Μασάτος πάλι. Πολύ δύσκολη προσπάθεια και φάουλ
εδώ. Κερδίζει και πάλι ο Διονύσης του Μασάτος. Άλλο ένα ζευγάρι βολές στο λογαριασμό του. Πέρασε στον αγώνα και ο Κυριλής με το νούμερο 13. Μασάτος αστοχή. Θα καταφέρει πάντως να ευστοχήσει στη δεύτερη βολή. Θα κάνει την πρώτη, θα κάνει την διαφορά διψήφια για πρώτη φορά και πράγματι το καταφέρνει. 4 πόντι από τον Μασάτο. 3,2 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Μια ειδική επίδεση, ειδική κατάσταση. Ραϊδόνης δεν θα το προλάβει. Δεν ήταν και το σουτ τέτοιο που να απειλήσει. 42-52. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώνεται με τον Πρωτέα μπροστά με την μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας είναι η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής το εναρτάκι κοτογεύματα. Το Εγάλεο έχει πετύχει ακριβώς 18 πόντους στα 20 λεπτά μετά την πρώτη περίοδο. Δηλαδή από το 10 και μετά, μέχρι το 30 που βρισκόμαστε τώρα, το σκορ είναι 18-37 33, συγγνώμη, 37. 18-33. Το επιμέρους έτσι στα δύο τελευταία δεκάλεπτα, τα τρία που έχουμε παίξει. Μείνει ακόμα ένα για να δούμε τι θα γίνει. Ο Πρωτέας είναι μπροστά με 2-0 στις νίκες. Είναι μπροστά και με 10 πόντους σε αυτή την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Από την άλλη μεριά το out. Ο Παγιωργόπουλος με το του Μασάτο. Πρωτέας ξεκινάει επιτιθέμενος στην τέταρτη περίοδο. Τζόλος θα περάσει και θα πάρει το φάουλ από τον Μιχαήλ. Μασάτος με τον Παπαγεωργόπουλο. Πήγε να βρει τον Ηλία Καραμαλέγκο. Τελικά υπάρχει σφύριγμα το οποίο το διορθώνει ο ρέφερι. Τελικά ενώ είχε δείξει την αρχή μπάλα για τον Πρωτέα τώρα. Αυτή είναι για το Εγάλεο που θα επιτεθεί με τον Ζαραϊδόνη και τον Ιορδάνογλου. Κυρίτσης. Φάουλ που κερδίζει ο Κυρίτσης από τον Παπαγεωργόπουλο, το δεύτερό του. Και πάλι ο Κυρίτσης
Ραϊδόνης. Ο Μιχαήλ προσπαθεί και τα καταφέρνει. Κερδίζει το rebound από τον Τζόλο. Παρότι δεν βρισκόταν σε καλή θέση. Και ευστοχή. 7 πόντια από τον Μιχαήλ. Προσπαθεί ο Ηλίας Καραμουαλέγκος. Υπάρχει φάουλ το οποίο δίνεται κάτω. Είναι χαρακτηριστικό το νεύμα του ρέφερι ότι είχε γίνει πριν ξεκινήσει την προσπάθειά του για drive ο Ηλίας Καραμουαλέγκος. Το κατάλαβαν ακριβώς οι παίκτες του Πρωτέα. Νόμιζαν ότι μετράει και το καλάθι που πέτυχε ο συμπαίκτης τους. Του Μασάτος τώρα αποσύρεται. Πάντως είναι αλήθεια ότι ακριβώς ενώ η μπάλα καίει, πρέπει να το δώσουμε το credit στον κύριο Μιχελάκο που τον κράτησε αρκετά στον αγώνα. Μάλλον η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μία ανάγνωση. Η άλλη ανάγνωση είναι ότι το παιδί τα κέρδισε τα λεπτά αυτά που πήρε στον αγώνα με την βοήθεια που έδωσε η ομάδα με την καλή του απόδοση. Έτσι, τίποτα δεν χαρίζεται στο μπάσκετ, ειδικά σε αυτό το επίπεδο και ειδικά σε αυτό το χρονικό σημείο που είναι η σεζόν. Προσπαθεί ο Ζαραϊδόνης τελικά. Πριν πετάξει την μπάλα προς τα μέσα, είχε πατήσει έξω. Υπάρχει μια υποβόσκουσα ένταση, η αλήθεια είναι. Μπορεί να την αντιληφθεί οποιοδήποτε βρίσκεται στο Σταύρος Βενέτης. Είναι στην κόψη του ξηραφιού το παιχνίδι, γιατί οι 8 πόντοι δεν είναι τόσο πολύ έτσι ώστε να αποτρέπουν το Γάλλο να έχει ελπίδες. Δεν είναι και τόσο λίγοι βέβαια έτσι ώστε να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη έντοση στους φίλους του να φωνάξουν, να βοηθήσουν παραπάνω. Οπότε υπάρχει αυτή η ένταση. Αν ήταν καιρικές συνθήκες θα την χαρακτηρίζαμε καταχνιά. Μια μικρή διακοπή εδώ. Χελάκος έκανε ένα νεύμα στον Τσουμπρί. Κάτι σαν πήγαινε στη γωνία. Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι όπου ο Πρωτέας είχε επικρατήσει με ένα πόντο διαφορά, ο Τσουμπρίς είχε πετύχει 14 πόντους με 3 τρίποντα, νομίζω όλα από τη γωνία. Μπάλα θα παιχτεί από πλάγια. Να μένουν 13 δευτερόλεπτα για τον Πρωτέα. Και ο Σταθόπουλος με τον Αλμπίγιανιτς κλέβει. Ο Τζάιδας δεν προλαβαίνει όμως. Σωρότος χειροκροτάει. Βλέπει ότι οι παίκτες του προσπαθούν. Η αμυντική τους προσπάθεια είναι, η αλήθεια είναι, αξιοπρόσεκτη, αν μη τι άλλο, αλλά 44 πόντοι δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Για την ώρα υπάρχει καλάθι από τον Αλμπίγιανιτς που φτάνει με τη σειρά του τους 10 πόντους. Είναι ο δεύτερος παίκτης του Πρωτέα που το καταφέρνει, μετά τον Τζόλο που έχει 18. Και η Ιορδάνογλου. Δουρουντούς. Ζαραϊδόνης, Ιορδάνογλου, Τζάιδας. Ωραία η προσπάθεια από τον Ζαραϊδόνη. Εδώ ωραία συνεργασία με τον Τζάιδα. Φέρε ένα σχετικά εύκολο καλάθι για τον Παναγιώτη Ζαραϊδόνη. Το πρώτο του εντός παιδιάς. Ηλίας Καραμαλέγκος δέχεται το φάουλ από τον Κυρίτσι. Αναφορά για τον Πρωτέα από τον Καραμαλέγκο που έχει και την μπάλα τώρα μετά την αλλαγή του με τον Ηλία, τον
Καλαμαλέγκο, τον έτερο Καλαμαλέγκο της ομάδας του Μπρις. Κλέβει ο Δουρουντούς την πάσα προς τον Σταθόπουλο και περιμένει ο Ζαραϊδόνης, πάει, δίνει στον Ιορδάνογλου, σούτ για τρεις, όχι. Ηλίας Καραμαλέγκος στον Αλμπίγιανιτς, η ασίστ και αυτός τη δουλειά του κάτω από το καλάθι του Εγάλαιο. 12 πόντια από τον Βόσνιο, 46-56. Κυρίτσης. Αλμπίγιανιτς μπροστά του. Αυτό τον τρόπο έχει βρει ο κύριος Μιχελάκος. Τρίποντο από τον Δουρουντού, που δεν είναι ο καλύτερος σουτέρ τριών πόντων, αλλά το αποτόλμησε εδώ από την 45 μήνες και το πέτυχε, 49-56. Θα μετράνε και πολλά άλλα πράγματα πέραν από την τεχνική σου. Μετράει και πόσο το πιστεύεις, τα ψυχικά χαρίσματα που λέμε. Τζόλος. Ο Γιάννης Καραμαλέκος, συγγνώμη. Εδώ ο Τσουμπρίς. Rebound από τον Ζαραϊδόνη που φεύγει. Κυρίτσης από τα 5 μέτρα. 51-56 αμέσως. Time out από τον κύριο Μιχελάκο. Κυρίτσης στους 21. Σας το λέγαμε προηγουμένως ότι υπήρχε μια υποβόσκουσα ένταση. Βλέπετε πώς έχει αλλάξει το πράγμα με αυτούς τους 5 συνεχόμενους πόντους για το Εγάλαιο, που από το 46-56 έφτασε το 51-56, μείωσε τη διαφορά στο μισό. Ο Μιχελάκος, έμπειρος, αμέσως κατάλαβε την αλλαγή ρυθμού και για να προλάβει ενδεχομένως κάτι πιο έντονο, προσπαθεί να τον ανακόψει, δίνοντας προφανώς και οδηγίες και στους δικούς του παίκτες. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας, η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλαιο, και μεγάλος υποστηρικτής στο Εναρτάκι Κοτογεύματα. Και 6 και 24 μένουν, 25 ουσιαστικά γιατί είναι 8-10. Ηλίας Καραμαλέγκος με τον Κυρίτσι. Φάουλ από τον Αλέξη Κυρίτσι. Τρίτο. Κυρίτσι, όχι. Δεν διαμαρτυρήθηκε. Το Εγάλαιο έχει 4 ομαδικά, ο Πρωτέας 1. Γιάννης Καραμαλέγκος, Ζαθόπουλος, Αλμπίγιανιτς. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ του Αλμπίγιανιτς στον Ζαραϊδόνη, ο οποίος δεν φοβήθηκε να τον σπρώξει. Ο Βόσνιος διαμαρτυρήθηκε γι' αυτό. Το πρώτο του φάουλ, δεν κινδυνεύει, αλλά αποσύρθηκε από τον Μιχελάκο. Η ουσία είναι ότι το Εγάλαιο έχει μια επίθεση ακόμα, την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο, και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη φωνή στους φίλους του. Κυρίτσης για τρεις. Όχι, Διορδάνογλου προσπαθεί. Από τα χέρια του Γιάννη Καραμαλέγκου η μπάλα για το Εγάλαιο με 7 δευτερόλεπτα. Το χρονόμετρο. Τζάιδας. Καλάθι και φάουλ από τον Τζάιδα, που ανάβει φωτιά πραγματική στο Σταύρος Βενέτης. 53-56. Δεύτερο μόλις καλάθι του Τζάιδα στο μάτς, και το λέω το μόλις γιατί
Και στο προηγούμενο παιχνίδι ο Τζάιντας είχε έναν αξιοσέβαστο αριθμό πόντων και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, αυτός ήταν ο δεύτερος σκόρερ του Εγάλεως σε όλη τη σεζόν. Έμεσο τρίποντα από τον Τζάιντα και διαφορά στο καλάθι από τους 10 πόντους που βρισκόταν πριν από 2 λεπτά αγωνιστικά. 5 και 44 μένουν ακόμα. Φάουλ από τον Ιορδάνογλου. Το τρίτο, το οποίο θα δώσει το δικαίωμα τον Βαγγέλη Τζόλο για 2 βολές. Είναι το 5ο αυτό του Εγάλεω. Τζόλο στους 18 πόντους με 3 τρίποντα. Πρώτο σκόρερ του Πρωτέα. Δεν πτωείται από αυτά που ακούει. Και ακούσει και προσωπικά συνθήματα, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν πτωείται ο Βαγγέλης. 20 πόντι για τον Τζόλο. 54-58. Το τέλος προμηνύεται εκρηκτικό. Κυρίτσης, φάουλ από τον Σταθόπουλο. Πήγε προς το καλάθι. Τέταρτο ομαδικό για τον Πρωτέα. Από το επόμενο, ό,τι και αν είναι αυτό το φάουλ, θα υπάρχουν βολές για τους παίκτες του Εγάλεω. Μπάλα στα χέρια του Κυρίτση. Λογικό αυτό πια. Με τον Παπαγεωργόπουλο αυτός χάνει την μπάλα. Ο Καραμαλέγκος, ο Γιάννης κλέβει. Περνάει και το κέντρο. Προσπαθεί να δώσει στον Τζόλο και τελικά τα 5 δευτερόλεπτα. Μπάλα στα χέρια του Τζόλου. Αυτός ωραία ξεμαρκάρεται. 54-61. Ρίχνει και ένα βλέμμα προς τους φίλους του Εγάλεω που τον κατακεράβνωσαν με εμετικά συνθήματα. 4-40. 54-61. Ραϊδόνης Κυρίτσης. Καλάθι από αυτό που λέμε παλικαρίσιο από τον Κυρίτση, αλλά Κυρίτσης και παλικαρίσιο καλάθι πια έχουν γίνει πια τόσα χρόνια σχεδόν ταυτόσιμη έννοια. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Αλέξη Κυρίτση. ...56-61. Δεν μπορεί να γίνει ούτε out από την... Συνεχώς προσπαθούν οι διοικητικοί παράγοντες του Εγάλεω να ηρεμήσουν τους θερμόαιμους φίλους του που βρίσκονται εκεί στην εξέδρα, δίπλα στην βασική γραμμή, δίπλα στην πλάγια γραμμή. Θα πάει και ο Χριστόδουλος ο Καράβολας εκεί που είναι. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Είναι, περνάει ο λόγος του που λέμε, είναι πολύ αγαπητός και στους φίλους του Εγάλεω. Τον θεωρούν έναν από αυτούς και γι' αυτό είναι ο καλύτερος πυροσβέστης ο Χριστόδουλος. Και θα κάτσει εκεί. Ηλίας Καραμαλέγκος. Θα κατέβει με την μπάλα. Παπαγεωργόπουλος. Με τον Ζαραϊδόνη. Παγίδα. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Τον Ζαραϊδόνη. Το πρώτο του.
Παπαγεωργόπουλος εύστοχος στη βολή. 56-62. Πρώτος του πόντος στο μάτς. Άστοχος η βολή. Προσπαθεί ο ίδιος και παίρνει το rebound. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό τώρα φάουλ από τον παίκτη του Πρωτέα, που ναι μεν πήρε το rebound, αλλά εκεί που πήγε να ελέγξει καλύτερα την μπάλα έκανε το φάουλ στον Ζαραϊδόνη, έχω την εντύπωση. Δεν έχει εδώ σημασία. Τρίτο φάουλ για τον Γιάννη Παπαγεωργόπουλο. Και μένουν 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Η διαφορά είναι στους 6. Και το Γάλλο έχει την μπάλα. Δουρουντούς με τον Ζαραϊδόνη. Ιορδάνογλου με τον Δουρουντού. Με δύο χειριστές παίζει ο Σωρότος. Ο Δουρουντούς. Ιορδάνογλου. Μπάλα είναι για το Εγάλεο. Με 4 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο και αμέσως ο Σωρότος για να προετοιμάσει όσο καλύτερα μπορεί αυτή την επίθεση ειδικής κατάστασης. Παίρνει το time out. 3 και 48 μένουν. Είναι κρίσιμη στιγμή, γιατί ακόμα και αυτά τα δευτερόλεπτα είναι σημαντικά να αποφέρουν κάτι στην ομάδα του. Χρυσός χορηγός της μετάδοσής μας είναι η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο Εναρτάκι Κοτογεύματα. Ισοβαθμία στους πρώτους σκόρερ του αγώνα. Από 23 πόντους έχουν Κυρίτσης για το Εγάλεο και Τζόλος για την ομάδα του Πρωτέα. Ο Τζόλος με 4 εύστοχα τρίποντα, ο Κυρίτσης με 1. Πέραν τούτων, ο μοναδικός παίκτης που έχει περάσει τους 10 είναι ο Αλμπίγιανιτς. Ο Πόστος έχει 12 για τον Πρωτέα. Και 9 ο Τσουμπρίς, που δεν έχει σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο. Από 7 Μαλτέσιος, που ούτε αυτός έχει σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο Μιχαήλ για το Εγάλεο. Για να δούμε. 4 δευτερόλεπτα μένουν. Ο Κυρίτσης την μπάλα. Δεν θα τα καταφέρει. Rebound από τον Σταθόπουλο και ο Ηλίας Καραμαλέγκος με τον Τζάιδα. Γιάννης Καραμαλέγκος. Ο Παγιοργόπουλος. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ του Ιορδάνογλου. Το οποίο θα δώσει το δικαίωμα στον Γιάννη Καραμαλέγκο για δύο βολές. ...56-63... 5 πόντοι από τον Γιάννη Καραμαλέγκο και 6 τώρα. Διαφορά στους 8. Ιορδάνογλου στον πάγκο. Μιχαήλ και πάλι. Την πεντάδα. Δουρουντούς με Κυρίτση. Δουρουντούς με Μιχαήλ. Ζάιδας με Κυρίτση τώρα. Ανοίγει για να βρει φόρο ο Αλέξης Κυρίτσης. Δουρουντούς με τον Τζάιδα. Η μπάλα είναι για τον Πρωτέα. Μπαλά έφυγε από τα χέρια του Τζάιδα. Πρωτέας είναι στον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το έχει πάρει, αλλά είναι, έχει ένα ισχυρό προβάδισμα. Έχει 8 πόντους μπροστά. Μένουν 3 λεπτά λιγότερο τώρα. 2 και 50. Ζόλος. Καραμαλέγκος Ηλίας.
Δεν τα κατάφερε. Να, μια προσπάθεια όμως από τον Γιάννη Καραμαλέγκο. Δίνει μια νέα επίθεση στον Πρωτέα και τον Τζόλο για να σπαταλήσει ακόμα περισσότερα δευτερόλεπτα. Τζόλος. Ηλίας Καραμαλέγκος για τρεις. Όχι. Ο Παπαγεωργόπουλος παίρνει το rebound, παίρνει και το φάουλ. Και έχει δύο βολές. '96-'65. Δεύτερος πόντος για τον Γιάννη Παπαγεωργόπουλο. Ποιος αστοχεί στη δεύτερη, ο Τζάιδας παίρνει το rebound. Ντουρουντούς. 2-20 ακόμα. Κυρίτσης. Θα τα καταφέρει ο Αλέξ Κυρίτσης με αυτό το ωραίο drive. Δύο λεπτά. Ηλίας Καραμαλέγκος με τον Γιάννη. Τώρα όσα δευτερόλεπτα κυλούν είναι για καλό του η ομάδα της Βούλας. Τα εξαντλεί όλα. Σούτ από τον Τζόλο. 58-68. 26 πόντι με 5 τρίποντα από τον Τζόλο. Στους 10 πόντους η διαφορά και νόμιζα ότι υπήρχε time out, τελικά δεν υπάρχει. Μένουν 100 δευτερόλεπτα και έχω την εντύπωση ότι το παιχνίδι κρίθηκε με αυτό το τρίποντο από τον καλύτερο παίκτη του αγώνα. Κυρίτσης, μείνε κάτω, φωνάζει ο Μιχελάκος. Τελικά δεν τα καταφέρνει ο Κυρίτσης. Προσπαθεί ο Γιάννης Καραμαλέγκος. Θα εξαντλήσουν τα δευτερόλεπτα. Το μεγάλο κράτα, φωνάζει ο Μιχελάκος. Κράτα και στον Σταθόπουλο. 5 δευτερόλεπτα. Τζόλος. Άλλο ένα καλάθι από τον Βαγγέλη Τζόλο. 58-70, μένει ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα. Ο Πρωτέας Βούλας παίρνει μια πανηγυρική άνοδο στην Elite League Ερυθρό Κωνσταντινούπολη. Με σκούπα 3-0. Κάτι που δεν ξέρω αν αναμενόταν από πολλούς πριν αρχίσει η σειρά. Η ομάδα της Βούλας καταφέρνει να σκουπίσει το εγάλαιο και να πάρει αυτή την άνοδο, την απευθείας άνοδο στην Elite League Ερίκος Δινάν. Υπάρχουν βολές για το Δωροντού, ήταν άστοχος στην πρώτη. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και το εγάλαιο θα έχει τη δική του ευκαιρία. Με αντίπαλο καταρχάς την ομάδα του Φίλιππου Βέριας. Δεύτερη, μάλλον στον φιναλίστ στον τρίτο όμιλο. Και την ομάδα που θα ιτηθεί στον Σαββατιάτικο τελικό ανάμεσα στην Νέα Ρίστ και το Τρίκαλα Μπάσκετ. Ο Δουρουντούς πέτυχε την μία από τις δύο βολές και μείωσε 59-70. Βέβαια όλα αυτά είναι πια διαδικαστικά. Σύμφωνα με την προκήρυξη λοιπόν, οι τρεις φιναλίστ θα συγκροτήσουν έναν όμιλο που θα παίξουν μεταξύ τους σε ουδέτερο γήπεδο μία φορά, όλοι με όλους, και η ομάδα που θα πάρει την πρώτη θέση θα ακολουθήσει τον Πρωτέα, την Χάνθ και την νικήτρια από το παιχνίδι της Νέα Ρίστ με τα Τρίκαλα Μπάσκετ, το οποίο θα μεταδοθεί και αυτό από το telesport.gr. Δύο βολές για τον Σταθόπουλο,
Η πρώτη του δύο πόντι στο παιχνίδι. 59-72 διαδικαστικά. Τα δευτερόλεπτα. Τζάιδας για τρεις. Rebound από τον Ηλία Καραμαλέγκο που κάνει μια χαρακτηριστική κίνηση ότι δεν θέλει να επιτεθεί και δεν θα επιτεθεί. Τελείωσε το παιχνίδι. Ουσιαστικά 20 δευτερόλεπτα από την τελειώσει. 59-72. Το δεύτερο διπλό της ομάδας του Πρωτέα Βούλας στο Σταύρος Βενέτης. Νίκη της ομάδας της Βούλας και πανηγύρια δικαιολογημένα και δίκαια για την ομάδα των νοτίων προαστίων της Αττικής για την άνοδο στην Elite League Ρίγκος Δινάν με το 3-0 που πετυχαίνουν. Δεν υπάρχει καμία διάθεση πανηγυριών τουλάχιστον σε κοινή θέα των παικτών του Πρωτέα. Ο Γιάννης Καραμαλέγκος έμεινε να χαιρετήσει το σωρό το τελευταίο και τώρα πάνε στα αποδυτήρια όπου εκεί μπορούν να πανηγυρίσουν οι παίκτες με τον προπονητή, με την ησυχία τους και με όλη τους την καρδιά. Είδαμε πόσο διαφορετικά πράγματα μπορούν να συμβούν στο μπάσκετ κατά τη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Το Εγάλεο θα κατάφερε να πάρει και τις δύο νίκες. Ο Πρωτέας όμως στον τελικό πήρε και τα τρία παιχνίδια, δύο εκ των οποίων στην έδρα του αντιπάλου. Αυτό δεν πτωεί τους φίλους του Εγάλεο που προφανώς δίνουν ραντεβού με τους παίκτες και τον Κώστα Σωρότο στην εκεί που θα γίνει. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα που θα γίνει γιατί δεν έχουν βγει και οι ομάδες. Στην πόλη όπου θα φιλοξενήσει αυτό τον όμιλο Express. Παρασκευή με Κυριακή θα γίνει, οπότε μπορώ να υποθέσω. Με πιθανότερες ημερομηνίες το, όχι αυτό που μας έρχεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το επόμενο. Για να τα δούμε λοιπόν αριθμητικά όλα αυτά. Πριν από αυτό να σας υπενθυμίσουμε ότι χρυσός χορηγός μετάδοσής μας ήταν η εταιρεία ανταλλακτικών City Rover στο Εγάλεο και μεγάλος υποστηρικτής στο Εναρτάκι Οικοτογεύματα. 24-19 η πρώτη περίοδος, 32-36 το ημίχρονο, 42-52 η τρίτη περίοδος και 59-72 το τελικό αποτέλεσμα. Για το Εγάλεο ο Ιορδάνογλου είχε 4 πόντους με ένα τρίποντο. Ο Ζαραϊδόνης 3, ο Τσορμπατζόγλου 3 με ένα τρίποντο. Δυστυχώς αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι. Και θα δούμε κατά πόσο θα είναι στη διάθεση του Κώστα Σωρότου στην τα επόμενα παιχνίδια που έχει μπροστά του το Εγάλεο. Ο Τζάιδας είχε 5 πόντους, ο Δουρουντούς 5 με ένα τρίποντο, ο Ολύμπιος η συμμετοχή. Ο Κυρίτσης ήταν ο πρώτος σκόρερ με 25 και ένα τρίποντο. Ο Νικολιδάκης η συμμετοχή, ο Μαλτέσιος 7. Με ένα τρίποντο και ο Μιχαήλ 7. Για τον Πρωτέα, ο Παλαιοχωρίτης είχε 2 πόντους, ο Πεφάνης 5 με ένα εύστοχο τρίποντο, Καραμαλέγκος 6, ο Γιάννης Καραμαλέγκος 6, ο Γιώργος Σταθόπουλος 2, ο Τουμασάτος 4, ο Κυριλής συμμετοχή, ο Τσουμπρής 9 με ένα εύστοχο τρίποντο, ο Αλμπίγιανιτς 12, ο Ηλίας Καραμαλέγκος 2, ο Παπαγεωργόπουλος 2 και μεγάλος πρωταγωνιστής ο Βαγγέλης Τζόλος, ο οποίος πέτυχε 28 πόντους με 5 εύστοχα τρίποντα. Τίποτα άλλο λοιπόν από εμάς. Στην τεχνική επιμέλεια μαζί μας και μαζί σας ο Γιώργος Μπόγρης, στην οργάνωση της παραγωγής η Αρχοντία Χαροπούλου και στο μικρόφωνο ο Αργύρης Παγαρθάνης. Δίνουμε ραντεβού για το Σάββατο στο παιχνίδι της Νιαρίστ με το Τρίκαλα Μπάσκετ, το καταληκτικό παιχνίδι και για τον δεύτερο όμιλο της National League 1 και από εκεί και πέρα το telesport.gr θα προσπαθήσει να είναι παρόν και στον όμιλο αυτών των δεύτερων ομάδων όπου θα συμμετέχει και το Εγάλεο μαζί με τον Φίλιππο Βέριας και τον ηττημένο από αυτό το ζευγάρι που θα δούμε το Σάββατο για να ολοκληρώσουμε τις μεταδόσεις μας από αυτή την κατηγορία. Να είστε όλοι καλά,
Καλό σας βράδυ.